Ξέρει ένα σύνθημα στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις που λέει όλοι για έναν και ένας για όλους. Και νομίζουμε ότι αυτό το σύνθημα πρέπει και μπορεί να διαπεράσει όλους μας μπροστά στην προσπάθεια μιας πολυεθνικής εταιρείας, δεν λέω μόνο της εθνικής ασφαλιστικής, λέω μιας πολυεθνικής εταιρείας να χτυπήσει τη δουλειά των εργαζομένων. Απ' την άποψη λοιπόν αυτή, νομίζουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το εξής. Τι σοή κατάσταση είναι αυτή εδώ, που για να προσλάβει, λέει, μια εταιρεία εργαζόμενος, τους προσλαμβάνει μέσω άλλου. Εμείς θα το πούμε καθαρά. Δεν δεχόμαστε την έκταση, όποια κάνει αυτή η εταιρεία. Έχουμε άλλη άποψη. Εδώ πρόκειται για δουλεμπόριο. Τι πάει να πει προσλαμβάνει άλλη. Να τους προσλάβει απευθείας η ίδια η εταιρεία. Να φύγουν από τη μέση αυτά τα δουλεμπορικά γραφεία τα οποία αξιοποιούν τα πάντα και αφού ξεζουμίσουν τους εργαζόμενους, τους πετάνε στα σκουπίδια, συγχωρέστε μου, αλλά αυτό κάνουν. Και δεν υπολογίζουν οι εταιρείες εάν ο εργαζόμενος έχει ανάγκη να ζήσει, έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει ένα σωρό ανάγκες η σημερινή οικογένεια, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν το υπολογίζουν. Υπολογίζουν μόνο την τελευταία κουβέντα τους κάθε μήνα πόσα κέρδη έβγαζε η εταιρεία. Όσο συνάδελφοι θα υπάρχει στη μέση αυτό, το κέρδος δηλαδή, έτσι θα γίνει. Θα τσαλαπατάνε οι εταιρείες τους εργαζόμενους και θα τους πετάνε στον δρόμο. Κι αν και μετά ο εργαζόμενος, στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα, να πάει ένα ψωμί, να πάει ένα φαΐ στα παιδιά του, στην οικογένειά του, να τα σπουδάσει και πάει λέγοντας. Και εμείς, επειδή θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας στα μάτια, και εμείς επειδή θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζήσαν οι άλλες γενιές, σας λέμε ότι πρέπει να δυναμώσει η αλληλεγγύη. Και από την άποψη αυτή, δύο πρακτικά ζητήματα. Θεωρούμε ότι η υπόθεση αυτή εδώ των απολύσεων δεν γίνεται μόνο εδώ. Γίνεται παντού. Γίνεται στον κλάδο. Θεωρούμε λοιπόν και νομίζουμε ότι είναι σωστό να γίνει η υπόθεση του κλάδου και να πάρει μια μορφή. Θα είναι απεργιακή, θα είναι άλλου είδους, αλλά στη μάχη αυτή για να πονέσει το μονοπόλιο πρέπει να νιώσει τη δύναμη όλων των εργαζομένων του κλάδου. Και το δεύτερο που νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει και εμείς εφόσον το σωματείο το θελήσει και εσείς θα βοηθήσουμε σε αυτό να γίνει ένα κάλεσμα του σωματείου στα συνδικάτα της Αττικής σε μια σύσκεψη εδώ, στην Ίσουμο δεν εμείς, να εκφραστεί όχι μόνο άντε ήρθα εγώ σήμερα εδώ ως εκπρόσωπος, ο Ραχτόπουλος το ίδιο, ο Νίκος Φωτόπουλος το ίδιο, αλλά να καλέσουμε τα ίδια τα συνδικάτα, τους συναδέλφους μας που είναι πάρα πολλά εδώ στην Αττική, να έρθουν εδώ σε μια σύσκεψη με ευθύνη του Σωματείου, να εκφραστεί αλληλεγγύη, να πονέσει η επιχείρηση. Να καταλάβει ότι δεν είστε μόνοι σας. Έξω λοιπόν οι δουλέμποροι από την εργασία των εργαζομένων, έξω όλοι αυτοί, καμία απόλυση. Καμία απόλυση. Όλοι πρέπει να μπουν μέσα στη δουλειά με όλα τα δικαιώματα, όποια και αν είναι αυτά, μα με όλα. Με τις συλλογικές συμβάσεις, με ό,τι παίρνει ένας εργαζόμενος και επειδή πάντα σε τέτοιον αγώνα θα θελήσουν να δημιουργήσουν και ανάμεσά μας προβλήματα, ένα πράγμα πρέπει να δυναμώσει. Η ενότητά σας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Η ενότητα, η αλληλεγγύη και να υπολογίσουμε όλοι ότι βοηθώντας
και συμμετέχοντας και δίνοντας απάντηση, οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας θα γυρίσουν, θα είναι εδώ. Δεν θα είναι έξω από εδώ. Αυτό πρέπει να πετύχουμε και νομίζουμε ότι θα το πετύχουμε. Ό,τι το σωματείο χρειαστεί, ό,τι χρειαστείτε εμείς από την πλευρά μας, είμαστε ορθάνοι να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Καλή δύναμη σε όλους σας και νομίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε να μην απολυθεί κανένας, μα κανένας συνάδελφος ή συναδέλφισσά μας. Είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας. Να καταλάβει η πολυεθνική ότι δεν μπορεί να παίζει με το ψωμί το δικό μας, των οικογένειών μας, δεν μπορεί να παίζει με τα δικαιώματά μας, δεν μπορεί να παίζει με τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα θα είναι εδώ, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους και ας πάρουν το μήνυμα. Δυναμώνουμε λοιπόν τον αγώνα χωρίς να κάνουμε πίσω. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε.